coach, παρέα στην οροφή του σεφ, μαζί με τη φανέλα του Βασίλη και του Γιώργου. Δύο άνθρωποι που έχουν περάσει από τα χέρια σου και είναι θρύλοι του μπάσκετ και θρύλοι του θρύλου, έτσι. Δεν θα έλεγα πέρασαν από τα χέρια μου. Είχα την τιμή εγώ να βρεθώ χρονικά όταν εκείνοι έγραφαν κάποιες. Ας μιλήσουμε για τον Γιώργο σήμερα, γιατί είναι η μέρα του. Κάποιες χρυσές σελίδες στην ιστορία του Ολυμπιακού. Και πραγματικά ήταν ένα πολύ τιμητικό και ήμουν πολύ τυχερός που βρέθηκα χρονικά σε αυτό το ίδιο διάστημα. Πώς είχε ζήσει εκείνο το πεταχτάρι? Ήμουν αφύλαφρος της ομάδας τότε. Προσπαθώ να θυμηθώ σε ποια ομάδα ήμουν. Δεν θυμάμαι σε ποια ομάδα ήμουν, πρέπει να το ψάξω, αλλά σαν φύλαφρος το παιχνίδι. Στον Ολυμπιακό πήγα την επόμενη χρονιά εγώ. Τη χρονιά του Λονδίνου. Αλλά νομίζω ότι είναι μια από τις κορυφαίες στιγμές στην ιστορία της ομάδας μας. Coach, πέρασες πολλά χρόνια μαζί του. Από τότε που αναδείχθηκε και ξεχώρισε στην Α1 τις πρώτες του χρονιές μέσα από την Ολύμπια Λάρισα μέχρι και την κορύφωση της καριέρας του. Τι ήταν αυτό που τον ξεχώρισε, πιστεύεις, και τον έκανε να κάνει το κάτι παραπάνω? Κοιτάξτε, δεν έχει καμία σχέση με τεχνικές δεξιότητες, με αγωνιστικά χαρακτηριστικά. Έχει σχέση με το χαρακτήρα του. Είναι ένα παιδί που είναι πάρα πολύ, για όσους τον ξέρουν, είναι πολύ σεμνός. Παρότι ξέρετε, η εικόνα του δείχνει κάτι διαφορετικό. Είναι παιδί που είναι ντροπαλό, είναι σεμνό. Πιστεύω σήμερα δεν θα αισθάνεται καλά, θα ντρέπεται. Πιστεύω θα πήγε κανένα δύο ποτά για να χαλαρώσει. Νομίζω ότι αυτό που τον ξεχώριζε πάντα ήταν η ταπεινότητά του και ο τρόπος που δούλευε. Γιατί τον γνώρισα 18-19 χρονών, τον είχαμε στην Ολύμπια, βγήκε καλύτερος παίκτης, νέος παίκτης στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και η εξέλιξή του ήταν μη αναμενόμενη από τον οποιοδήποτε. Είχε σχέση εκτός από την αθλητικότητα που είχε κλπ. Και με το τόνο δουλειάς που έβαλε στο γήπεδο. Ποια είναι η πιο τρελή, έτσι, αστεία, γλυκιά ιστορία που θυμάσαι από εκείνη και που δεν την μνημονεύεις? Από όλη τη διάρκεια του. Εντάξει, θα λέγαω ότι κοιτάξτε, ότι υπάρχουν πάρα πολλές στιγμές. Γιατί κατακτήσαμε πρωταθλήματα, πήραμε την Ευρωλίγκα μαζί, εννοώ στο Λονδίνο. Αλλά θα λέγαω ότι η κατάληξη του μικρού τελικού στο Βελιγράδι, όταν ο Γιώργος ήταν το τελευταίο του ευρωπαϊκό παιχνίδι. Όπου ήταν 12-13.000 κόσμος ο παδί της ομάδας και τον αποθέωναν, ενώ η ομάδα μας δεν είχε πάει στον τελικό. Αλλά ήταν πραγματικά μια αναγνώριση που νομίζω θα την ευχόμουν σε κάθε αθλητή, σε κάθε άνθρωπο να την έχει από τους οπαδούς της ομάδας του. Είναι σπάνιο κάποιος να γράψει σχεδόν όλη την καριέρα του στην ίδια ομάδα. Εγώ το θαυμάζω αυτό για όσους αθλητές σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ το έχουν κάνει. Χωρίς αλλαγές, με αφοσίωση στην ομάδα και η ομάδα να τους τιμάει πια κατά αυτόν τον τρόπο. Και πόσο σημαντικό είναι για μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό, για ένα οργανισμό σαν τον Ολυμπιακό, να κάνει back-to-back τέτοιες γιορτές, πέρσι με τον Βασίλη, φέτος με τον Γιώργο. Τι δηλώνει αυτό για αυτό το σωματείο? Εγώ είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα μας, γιατί αυτά που φτιάχνει για τους ανθρώπους που έγραψαν ιστορία είναι ότι ακριβώς πρέπει να πρεσβεύει ο αθλητισμός και η ομάδα μας συγκεκριμένα. Ταυτόχρονα είναι και τα 100 χρόνια του συλλόγου φέτος. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι μια ιδιαίτερα ευτυχή συγκυρία για όλους μας να ζούμε τέτοιες στιγμές.